Η κάλυψη του χαμένου εισοδήματος, όπως συνέβη σε τρία χωριά της Μαγνησίας, είναι το κύριο αίτημα των αμυγδαλοπαραγωγών του νομού Λάρισας, που βγήκαν σήμερα για άλλη μια φορά με τα τρακτέρ τους στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Το πρόβλημα της συμπαραγωγή αμυγδάλων είναι ότι έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή πώλησης και ζητάμε οικονομική ενίσχυση γιατί έχουμε φτάσει στα όρια. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα και με τα αμύγδαλα και εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κάνει τα χατήρια εκεί που θέλει, βλέποντας τα διπλανά όμορα χωριά του Δήμου μας στο Κιλελέρ, στη Μαγνησία να δίνονται ενισχύσεις και στα πιο κοντινά χωριά όπως είναι το Καλαμάκι και η Έλαφος που έχουν τις ίδιες καλλιέργειες να μην δίνονται ενισχύσεις. Κατηγορούν την κυβέρνηση για εμπεγμό και υποστηρίζουν ότι γίνονται γεωγραφικές διακρίσεις στην καταβολή των ενισχύσεων από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς η αποζημίωση των 90 ευρώ αναστρέμα εγκρίθηκε μόνο για τα χωριά Κανάλια, Κερασιά και Κεραμίδη της Μαγνησίας. Δεν γίνεται να πάμε ο καθένας μας σε κάθε περιοχή από όπου εκλεγόμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι της Βουλής, και να δίνουμε εκεί αποζημιώσεις, γιατί έχουμε ξανά εκλογές. Αυτά μας φέρνουν καμιά 200 χρόνια πίσω. Πρέπει να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του αγροτικού προβλήματος. Και ούτε και μετά με τις αποζημιώσεις, οι οποίες δόθηκαν, λύνεται το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να διαχωρίζει τους αγρότες σε δύο κατηγορίες. Ό,τι πρέπει να έχει κάνει ήδη για κάποια χωριά πρέπει να τα κάνει και όλα τα υπόλοιπα, να αποζημιωθούν η παραγωγή του αμυγδάλου, γιατί βλέπουμε ότι και χαμηλή τιμή πώλησης είχαν και αδιάθετα προϊόντα υπάρχουν. Οι αγρότες που συμμετείχαν σήμερα στα συλλαλητήρια που έγιναν σε Αγιά, Ελασσόνα και Όσα ζητούν επίσης να ενταχθούν τα κεράσια στα επιδοτούμενα προϊόντα, να δοθεί άμεσα ενίσχυση 50 ευρώ αναστρέμα για τα πράσινα μήλα Αγιάς και επιπλέον ενίσχυση για τα κάστανα. Μεγάλα προβλήματα και τα αιτήματά μας είναι τρία. Συμπληρωματική αποζημίωση 100 ευρώ το στρέμμα στο κάστανο. Δεν μας ενδιαφέρει, είναι από κρανόμετρο, από de minimis, πρέπει να τα βρουν. Να μπει η Καστανιά σε ένα πρόγραμμα πενταετές με αποζημίωση, γιατί έχουμε πάθει τρεις ζημιές. Μελάνωση, φαιά σύψη και σφίγγα της Καστανιάς. Και ακόμη ένα, να κάνουν έρευνες για τη φαιά σύψη, γιατί αλλιώς κλειδώνουμε τα χωριά μας και φεύγουμε. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.